Γεια σα. Καλώ ήρθατε. Πλήρχο. Κυβερνήσει. Πλήρχο Κάρλα από εκεί. Χαρικά. Καλώ ήρθατε. Καλώ ήρθατε. Χαρικά. Είστε καλά. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Είναι από τι λίγε φορέ που έχουμε τη δυνατότητα και ω ιδιωτική τηλεόραση να έρθουμε σε έναν τόσο ιερό και ιστορικό χώρο για όλου μα. Στην αυαρχίδα όλων των Ελλήνων. Στο ιερότερο κοιμήλιο του νεότερου ελληνισμού. Το θορυκτό Αβέρο. Θέλω να δικαιολογήσετε όλη μου την περιέργεια και τις όποιες απορίες έχω. Να ξεκινήσουμε αυτή την ξενάγηση, να εκμεταλλευτούμε όσο γίνεται περισσότερο από τον πολύτιμο χρόνο σας. Ευχαρίστω. Είμαστε στο κατάστημα. Είμαστε στο πριμναίο κατάστημα του θορυκτό Αβέροφ, το οποίο είναι 10.800 τόνων, 141 μέτρα μήκος, 21 μέτρα πλάτος και 7,5 μέτρα βύθισμα. Εδώ βλέπουμε τα μεγάλα τα πυροβόλα του πλοίου, που υπάρχει ένας πύργος πρίμα και ένας πλώρα, 234 χιλιοστών. Είναι εικόνα που συνήθως έχουμε από το Αβέροφ όσοι δεν το έχουμε επισκεφτεί. Ακριβώς. Από πλάνα, από φωτογραφίες που υπάρχουν. Είναι η χαρακτηριστική εικόνα. Με τα δύο μεγάλα κανόνια. Τα δύο μεγάλα κανόνια του πλοίου και στη μέση βλέπουμε το σήμα του ναυάρχου Κουντουριώτη που εξέπεμψε όταν έπλε εναντίον του τουρκικού στόλου στην αμαχία της Έλλης. Μάλιστα. Προς όλα τα πλοία του στόλου. Θορυκτών Αβέροφ, προς πλοία στόλου, με τη δύναμη του Θεού και τας ευχάστου βασιλέως και εν ονόματι του δικαίου, πλέω με θορμή σε καθέκτου και με την πεποίθηση της νίκης εναντίον του εχθρού του γένους. Κουντουριώτης. Δεκέμβριος του 1912. Εκεί μια απλή επιγραφή για να σε ταξιδέψει. Ό,τι και να ακριβώς. Έχουμε και τη σφραγίδα. Εδώ από... είναι το ναυπηγείο. Το ναυπηγείο. Φρατέλι Ορλάντο, στο Λιβόρνο, το 1911. 11. Το ναυπηγείο που κατασκεύασε το πλοίο. Άμε. Προχωρούμε. Εκκλησάκι. Και μπροστά μας έχουμε το εκκλησάκι μας. Το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου. Το μόνο πλοίο που είχε από κατασκευής εκκλησάκι ήταν το θορυκτό Αβέροφ. Οι Ιταλοί στα σχέδιά τους το είχαν για αποθήκη πυρομαχικών. Mm-hmm. Αλλά εμείς με το που το πήραμε και υπογράψαμε το συμβόλαιο, μεταξύ των άλλων πραγμάτων που κάναμε, ήταν να το κάνουμε και εκκλησάκι. Άρα είναι εκτός του σχεδίου του πλοίου. Εκτός του σχεδίου, όπως πολλά. Η συντήρηση που έχετε κάνει είναι εκπληκτική. Καμπάνα. Αυτή χτύπαγε ο ιερέας του πλοίου που υπηρετούσε μόνιμα και καλούσε το πλήρωμα στις λειτουργίες. Αυτό είναι το εκκλησάκι. Ένας υπέροχος μικρός ναός. Βλέπετε εδώ ότι ο ανσασέρ των πυρομαχικών που αποδεικνύει ότι ήταν στα σχέδια για αποθήκη πυρομαχικών. Για να ανεβάζει από τα έγκατα του πλοίου, από τις πυρηταποθήκες, τα βλήματα. Και ο ιερέας μπορούσε να είναι και πολυβουλητής, έτσι, και ναύτης και οτιδήποτε. Συμμετείχε κανονικά. Ο ιερέας βοηθούσε και εμψύχωνε. Και αυτό έφτανε. Εδώ προχωράμε προς την πλώρη, βλέπουμε την πλώρη. Τα πλευρικά πυροβόλα των 190 χιλιοστών, 4 δίδυμοι πύργοι, 2 αριστερά και 2 δεξιά. Με θωράκιση, όπως και τα μεγάλα τα πυροβόλα όπως είδαμε πρίμα, θωράκιση όπως η θωράκιση του πλοίου, 20 εκατοστά. Η σχεδίασή του και η ποιότητα κατασκευής ήταν φοβερές για την εποχή εκείνη και το βλέπουμε διότι έζησε και πολλά χρόνια αργότερα στην ενέργεια και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και το έχουμε και μέχρι τώρα σχεδόν αναλύωτο. Κίνηση με ατμό. Να πούμε ότι κατά τα, νομίζω το 1 τρίτο έχει να κάνει και με, τα 2 τρίτο είναι δανεισμός της χώρας. Το 1 τρίτο ήταν η διαθήκη του μεγάλου του ευεργέτη του Γεωργίου Αβέροφ, εξού πήρε και το όνομα το πλοίο. Τα 2 τρίτα ήταν από το Ταμείο Εθνικού Στόλου. Και μέσα σε αυτά τα χρήματα ήταν χρήματα του πολεμικού ναυτικού και δωρεές ή έρανοι που έγιναν μεταξύ του ελληνικού λαού για να αγοραστεί αυτό το πλοίο. Είχε τις ευχές και την ψυχή όλου του κόσμου, όλων των Ελλήνων. Πάμε στην πλώρη. Βεβαίως. Πάλι εδώ βλέπουμε τους πλευρικούς πύργους. Το κάθε πυροβόλο ήταν αυτόνομο εκείνη την εποχή και αργότερα βέβαια που εξελίχθηκαν τα συστήματα διεθνής βολής στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που μπορούσαν να ρίχνουν τα πυροβόλα σε έναν στόχο κατευθυνόμενα από κατευθυντήρα που είχε τοποθετηθεί στο πλοίο. Και ταχυβολία απίστευτη για την εποχή του. Η ταχυβολία των μεγάλων των πυροβόλων, μιλάμε για ένα βλήμα ανά 8 δευτερόλεπτα να κάνει και για τα πλευρικά ένα βλήμα ανά 6 δευτερόλεπτα να κάνει. Δώσε μας δύο σημεία ιστορίας που τα συζητάνε και στις ακαδημίες πολέμου που αφορούν τόσο τις κινήσεις στην αμαχία της Έλλης όσο και στη Λίμνο.
και στην αμαχία της Έλλης και στην αμαχία της Λίμνου, αυτό που εκμεταλλεύτηκε ο Κουντουριώτης ήταν η ταχύτητα του πλοίου, η οποία ήταν πολύ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη των τουρκικών, και η ταχυβολία των πυροβόλων. Με τεράστια εμπιστοσύνη στο πλήρωμα. Να συνεχίσω να πω ότι βλέπετε κάποια σημάδια πάνω στις κάνες. Αυτά είναι από τα τουρκικά βλήματα που έπεσαν επάνω στο πλοίο κατά την αμαχία της Έλλης και της Λίμνου. Τα μόνα που μπόρεσαν να κάνουν είναι αυτές οι αμοιχές στα κανόνια και κάποιες βλάβες στο κατάστρωμα ή στις σημινιέρες του πλοίου. Το πλοίο αυτό ήταν πρόκληση για το ελληνικό ναυτικό να το παραλάβει σωστά και από εκεί και πέρα να το επανδρώσει και να το αξιοποιήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Διότι έφτασε εδώ στο Φάληρο για πρώτη φορά την 1η Σεπτεμβρίου του 1911, που το περίμενε 50.000 κόσμος για να το υποδεχθεί, με κυβερνήτη τον μετέπειτα ναύαρχο Κουντουριώτη, και μέσα σε ένα χρόνο έπρεπε να προετοιμαστεί, να το μάθει το πλήρωμά του, να το χειρίζεται και να πάμε στις ναυμαχίες της Έλλης και Λίμνου και τον Βαλκανικό πολέμο. Και να υπάρχει και αποτέλεσμα, γιατί εδώ μεταφέρθηκε το αρχηγείο του Στόλου. Ακριβώς. Όλα. Ακριβώς. Πάμε μέχρι τη γέφυρα, θα μου δώσετε τη δυνατότητα να δούμε την εικόνα αυτή. Βεβαίως. Εδώ βρισκόμαστε στη γέφυρα του πλοίου. Η οποία είναι θωρακισμένη, πούμε, έτσι. Η θωρακισμένη είναι εδώ. Πίσω. Ναι. Κατά τη διάρκεια των ναυμαχιών μπαίνουν όλοι μέσα. Μπροστά έχουμε την γέφυρα της ειρηνικής περίοδου, η οποία γίνεται και τελείως ανοιχτή, με τα παραπέτα αυτά τα οποία πέφτουν. Εδώ πάνω από την γέφυρα βλέπουμε την κόντρα γέφυρα, βλέπουμε αυτό το ασπίδιο. Αυτό το κομμάτι αυτό που είναι το ασπίδιο. Με αυτή την ασπίδα μπροστά. Ακριβώς. Εδώ βρισκόταν ο ναύαρχος Κουντουριώτης κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας Έλλης και της Λίμνου, ακάλυπτος καθ' όλη τη διάρκεια της ναυμαχίας, και από εδώ καθοδηγούσε το στόλο και το Αβέροφ εναντίον του τουρκικού στόλου. Επάνω του βέβαια φορούσε ένα ξύλινο σταυρό κρεμασμένο στο λαιμό του, με τον οποίο είχε περάσει πριν την ναυμαχία της Έλλης από όλες τις θέσεις του πλοίου, και ουσιαστικά ήταν σαν να είχε ευλογήσει, σαν να είχε δώσει μια ευχή σε όλο το πλήρωμα. Βαθιά πιστός. Βαθιά πιστός. Ό,τι και να έκανε, ξεκινούσε πάντα με το θείο, με την επίκληση του θείου. Και μετά ανέβηκε πάνω, ακούμπησε το σταυρό επάνω στο ασπίδιο και είπε: «Εδώ που ακουμπάει αυτό ο σταυρός, τουρκικό βλήμα δεν θα πέσει». Και μετά το φόρεσε στο λαιμό του. Αυτό ήταν ο ναύαρχος Κουντουριώτης. Από εκεί έδωσε την εντολή να στρέψει το Αβέροφ εναντίον της ναυαρχίδας για να την εμβολήσει. Γιατί το πλοίο έχει και έμβολο. Αυτό το βάλαμε εμείς στα ναυπηγεία. Γεμίσαμε το μπροστά μέρος του πλοίου, την πλώρη, με ατσάλι, ούτως ώστε να είναι έμβολο και να ενώνει και να συνδέει το Αβέροφ και με την αρχαία Τριήρη. Αυτό το έμβολο πήγε να χρησιμοποιήσει ο Κουντουριώτης να εμβολήσει, να κόψει στη μέση την τουρκική ναυαρχίδα. Εκεί ο Ραμίζ, ο Τούρκος ναύαρχος, έσπασε, βλέποντας το Αβέροφ να έρχεται κατά πάνω του με ταχύτητα, και έδωσε τη διαταγή στον τουρκικό στόλο να φύγει κακή-κακός προς τα Δαδανέλη. Δεν περίμενε αυτή την αντίδραση. Δεν περίμενε αυτή την αντίδραση. Να περάσουμε λίγο στο εσωτερικό. Τι είναι για σας η θητεία στο Αβέροφ? Είναι εμπειρία ζωής, είναι τιμή, είναι μία αποστολή να συνεχιστεί η ιστορία αυτού του πλοίου και να δείχνουμε στον κόσμο, στις νέες γενιές, τι μπορούσαμε να κάνουμε. Πάμε και στο εσωτερικό. Στο εσωτερικό του πλοίου. Παρακαλώ. Παρακαλώ, μετά από σας. Εδώ βρισκόμαστε στα πρινέα διαμερίσματα αξιωματικών. Για να είμαι ειλικρινής, τα μάτια προσπαθούν να κλέψουν γωνίες. Θέλω να μπω σε αυτό το δωμάτιο του κυβερνήτη. Βλέπω ότι στο βάθος μάλλον είναι το δωμάτιο του ναυάρχου ή το σαλόνι. Είναι τα διαμερίσματα του ναυάρχου. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Πάμε, πάμε. Λέτε.
Βέβαια, φαντάζομαι το μάτι του επισκέπτη παρατηρητή, όπου και, ό,τι και να λέτε, φεύγει. Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί. Δεν ξέρει τι να πρωτοπροσέξει. Σε ένα σημείο. Ας περάσουμε. Αίθουσα Ναυάρχου. Βεβαίως. Τα πριμνέα διαμερίσματα του Ναυάρχου. Το πλοίο ήταν πάντοτε ναυαρχίδα του ελληνικού στόλου. Και αρχηγείο δηλαδή. Και παράδειγμα. Αρχηγείο. Άρα ο αρχηγός στόλου, εκάστοτε, ο ναύαρχος, με πρώτο τον ναύαρχο Κουντουριώτη των Βαλκανικών πολέμων, είχε έδρα αυτό το πλοίο και εδώ ήταν τα διαμερίσματά του. Άρα ένα πλωτό αρχηγείο, γιατί σε κατάσταση ειδικά πολέμου εξυπηρετούσε τις ανάγκες όλου του στόλου. Εδώ βλέπουμε τα παράσημα του ναύαρχου Κουντουριώτη και ως αρχηγού στόλου και ως Προέδρου Δημοκρατίας, γιατί είναι ο πρώτος πρόεδρος Δημοκρατίας όταν δεν είχαμε βασιλεία για κάποιο μικρό διάστημα το 1919. Έχω την ότι κάποια επέστρεψαν πίσω σε εσάς και ως δωρεές της οικογένειας. Βεβαίως. Πολλά έχουν επιστρέψει, πολλά εκθέματα έχουν επιστρέψει από δωρεές οικογενειών και του Κουντουριώτη αλλά και μελών που υπηρέτησαν εδώ. Εδώ είναι η αυθεντική στολή, η επίσημη του Ναυάρχου. Και εδώ ένα αντίγραφο της πλήρους στολής, βεβαίως, επίσημη στολή. Είναι οι στολές γαλλικού τύπου, τις οποίες είχε το πολεμικό ναυτικό μέχρι το 1915. Από το 1915 και μέχρι σήμερα έχουμε αγγλικού τύπου στολές. Να βλέπουμε εδώ, παρατηρούμε. Το χαρακτηριστικό είναι και το καπέλο αυτό, είναι το καπέλο γαλλικού τύπου. Εδώ, επιτρέψτε μου, μιλάμε για το σαλόνι, το κύριο εδώ σαλόνι. Είναι η τραπεζαρία στην οποία έτρωγε ο ναύαρχος με το επιτελείο του. Σε αυτό το χώρο. Εδώ βλέπουμε τα σκεύη της εποχής. Ασημένια. Είναι ακριβώς σαν να έχουμε κρατήσει, σαν να έχουμε κάνει ένα. Έχουμε κρατήσει το στιγμιότυπο του χρόνου. Δηλαδή το ξύλο, ακόμα και τα φωτιστικά, ακριβώς. Είναι της εποχής. Άλλη μια στολή. Η στολή του Ναυάρχου όταν ήταν αντιπλοίαρχος. Εδώ μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο χώρο του διαμερίσματος. Είναι ο χώρος συσκέψεων του Ναυάρχου με το επιτελείο του και το προσωπικό του το γραφείο. Το γραφείο του Ναυάρχου. Τα σίδερα δεν γράφουν μόνα τους ιστορία. Πρέπει να υπάρχουν οι ηγέτες, οι κατάλληλοι, αλλά και στο συγκεκριμένο πλοίο ήταν η ψυχή του Έλληνα ναύτη που έδωσε ζωή σε αυτό το πλοίο και έκανε αυτό το θαύμα μέσα σε ένα μήνα να νικήσει έναν ολόκληρο τουρκικό στόλο δύο φορές. Μπορώ να συνεχίσω για τον Έλληνα. Ξανά την περιέργεια του επισκέπτη. Μπορούμε να βγούμε στο μπαλκονάκι, το οποίο μπαλκονάκι να σας πω ότι αυτό δεν υπήρχε στα σχέδια του πλοίου. Δεν υπήρχε. Όχι. Για όταν να πήγαμε να πάρουμε το πλοίο από την Ιταλία, από το Λιβόρνο, από το Λιβόρνο τον Απηγία, κατασκευαζόταν μαζί με άλλα δύο αδερφά πλοία. Μάλιστα. Στα σχέδια των Ιταλών δεν υπήρχε το μπαλκονάκι. Αυτό είναι δικιά μας εφεύρεση, δικό μας. Είναι πατέντα ελληνικής εμπνεύσεως. Θέλαμε εμείς να δώσουμε σε αυτό το πλοίο μια ρομαντική νότα. Θέλαμε να το συνδέσουμε με τα πλοία του Μεσαίωνα. Θέλαμε να το τεχνολογικό αυτό θαύμα να μπορεί να συνδεθεί με τα πλοία που έγραψαν ιστορία στο Μεσαίωνα και στην Επανάσταση του 21. Και βέβαια με μια ελαφρά ειρωνία ότι οι ναύαρχοί μας που θα επιβαίνουν σε αυτό το πλοίο θα κερδίζουν ναυμαχίες, αλλά θα έχουν και τον μπαλκονάκι μετά για να απολαμβάνουν τις ευχαριστήσεις. Σε αυτό να σημειώσουμε ότι αυτού του είδους οι λεπτομέρειες ήταν οι λεπτομέρειες που συζητούσε ο απλός λαός. Ακριβώς, γιατί και ο Κουντουριώτης σαν ναύαρχος φωτισμένος που το απέδειξε και στην πράξη. Όταν απελευθέρωσε την Τένεδο, λίγο καιρό πριν έχουμε την αμαχία της Έλλης και μαζί με την Τένεδο είχε απελευθερώσει και την Ήμβρο, πήγε μπροστά από τα Δαρδανέλια με το Αβέροφ, άρχισε να περιπολεί και έστειλε ένα σήμα στον Τούρκο ναύαρχο και του έλεγε «Καταλάβαμε Τένεδο, αναμένουμε έξοδο του στόλου σας. Εάν χρειάζεστε για άνθρακα, προτίθεμαι να σας εφοδιάσω». Κουντουριώτης. Εδώ πάμε στο υπνοδωμάτιο του Ναυάρχου. Μέσα στην πολυτέλεια του όλου πλοίου, λιτή θα την έλεγε στην κρεβατοκάμαρα. Είναι λιτή πολυτέλεια. Ναι, λιτή πολυτέλεια. Δηλαδή, στις λεπτομέρειες που έχει όλο το πλοίο, προποριακές για την εποχή, αλλά το καλοριφέρ. Όπως είχε όλο το πλοίο, όπως θα δούμε. Βέβαια. Με τον ατμό με τον οποίο κινεί το ζεσταίνονταν και τα καλοριφέρ. Και εδώ είναι το λουτρό. Αυτή είναι η θήκη για το καπέλο. Αυτή είναι η θήκη για το καπέλο του Ναυάρχου. Το επίσημο. Όλα αυτά που βλέπετε είναι συντηρημένα από το προσωπικό του πλοίου από το 83 και μετά. Όπου ήταν φθαρμένο το ξύλο από τα χρόνια
έχει αντικατασταθεί. Τα επανέφερε, δηλαδή. Τα επανέφερε το προσωπικό του πλοίου. Υπηρετούσαν άνθρωποι οι οποίοι και πολίτες και του πολεμικού ναυτικού με ανάλογες γνώσεις και ικανότητες και τα επανέφεραν. Και το χώρο στο λουτρό. Το λουτρό του ναυάρχου. Τώρα λεπτομέρειες βέβαια. Με ταχυθερμοσύφωνα. Ναι, βέβαια. Για ζεστό νερό. Η λεπτομέρεια, ναι. Ο θερμοσύφωνας. Πορσελάνη της εποχής. Να, ήρθαμε και στα ιδιαίτερα του ναυάρχου. Μια στιγμή, έτσι, κλέβουμε λίγο από τις κρυφές στιγμές ιστορίας. Ακριβώς. Εδώ βρισκόμαστε στο δωμάτιο του κυβερνήτη του πλοίου. Είχαμε το δωμάτιο του αρχηγού του στόλου. Του ναυάρχου. Και τώρα πάμε στο δωμάτιο του κυβερνήτου του πλοίου, ο οποίος ήταν ταυτόχρονα και υπαρχηγός του στόλου. Είμαστε στο ιερότερο κοιμήλιο του νεότερου ελληνισμού. Αυτό το πλοίο είναι η ζωντανή μας ιστορία. Είναι 104 ετών και σε αυτό οφείλουμε το ότι είμαστε ελεύθεροι και έχουμε τα σύνορα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Ο Κουντουριώτης με το Αβέροφ και τον Ελληνικό Στόλο έδωσε τη νίκη στους Βαλκανικούς πολέμους και αυτό που είμαστε τώρα. Αυτό το πλοίο δεν είχε δικαίωμα να αποτύχει. Κάπως έτσι να λέμε. Έτσι, είχε ιστορική αποστολή και ευθύνη. Ακριβώς. Να είναι μόνο νικηφόρο. Ακριβώς. Έτσι. Και μια ιδιαιτερότητα. Είναι το μοναδικό κομμάτι ελληνικής επικράτειας που έχει επί 104 χρόνια επιρμένει συνεχώς την ελληνική σημαία. Είναι το μοναδικό πλοίο που συμμετείχε σε δύο παγκοσμίους πολέμους. Ναι. Δεν έχουμε παγκοσμίως άλλο πλοίο να συμμετάσχει σε δύο παγκοσμίους πολέμους. Ναι. Παραμονές της εισόδου των Γερμανών στην Αθήνα. Υπήρξε η σκέψη λοιπόν από το Υπουργείο Ναυτικών αυτό το πλοίο, επειδή ήταν παλιό ήδη, με μειωμένη ταχύτητα, να μην επιχειρήσει να φύγει, διότι υπήρχε κίνδυνος από τα γερμανικά, τα στούκα, από υποβρύχια. Αλλά να μην πέσει και στα χέρια του κατακτητή. Να αυτοβυθιστεί και το πλήρωμα να φύγει, είτε με άλλα πλοία ή να βγει έξω, ούτως ώστε να μην πέσει στα χέρια. Το πλήρωμα όμως αποφάσισε με την προτροπή του ιερέα του πλοίου, που όπως θα πούμε ήταν βασικό στέλεχος. Νομίζω ότι τα αρχαία του θα τα βρούμε κάπου στο χώρο, έτσι, ο Αρχιμανδρίτης. Και των περισσότερων αξιωματικών να μην υπακούσουν σε αυτή τη διαταγή και το πήραν τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ του 1941 και έφυγαν καταρχάς κρυφά. Αργότερα βέβαια ενώθηκαν με τον Στόλο και κατέβηκαν στη Μέση Ανατολή. Αλεξάνδρεια. Στην Αλεξάνδρεια καταρχάς και μετά στον Ινδικό ωκεανό. Όπου εκεί υπήρξε επιχειρησιακή χρήση του πλοίου. Βεβαίως, το πλοίο προσέφερε υπηρεσίες, παρόλη την παλαιότητά του, προσέφερε υπηρεσίες, συνόδευσε νιοπομπές και βέβαια προστάτευσε λιμάνια με το πολύ αποτελεσματικό αντιεροπορικό του σύστημα. Το αντιεροπορικό σύστημα του Αβέροφ ήταν το πιο αποτελεσματικά της εποχής, ήταν σύγχρονο, είχε μπει πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και η εμπειρία του και πολύ έμπειρο προσωπικό. Φανταστείτε ότι στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο ήταν αγκυροβολημένο στον κόλπο της Ελευσίνας και παρήχε προστασία πολύ αποτελεσματική στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας και στον άθμο Σαλαμίνας. Εδώ είναι απόδειξη ότι μιλούσαμε για το κέντρο επιχειρήσεων και το αρχηγείο του στόλου. Κάτι σε αυτό έχει καταγραφεί όλο το δυναμικό. Εδώ είναι τα πλοία από το 1947 έως το 1952 που το πλοίο πλέον βγήκε από την ενέργεια. Ναι. Είναι αποτυπωμένα αυτά τα πλοία και το αρχηγείο στόλου παρακολουθούσε από εδώ τις κινήσεις όλων των πλοίων. Εδώ χαζεύει, σαστίζει. Συγγνώμη, δηλαδή. Η λογική ανθρώπινη αντίδραση είναι ότι είναι ένας χώρος που θεωρείς ότι είναι απίθανο να συντηρείται και να έχει αυτή την εικόνα σήμερα πάνω σε ένα πλοίο. Και όμως. Τόσο προστατευμένος ο χώρος και αναλύωτος στην αίσθηση που έχει στο χώρο και στη συντήρηση των αντικειμένων. Τι να σας πω. Εδώ είναι το παλαιότερο κομμάτι του πλοίου. Το πιανό. Το πιάνο. Είναι του 1864, ιταλικής κατασκευής, το οποίο το συντηρούμε και λειτουργεί κανονικότατα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι αν θες πραγματικά να εντυπωσιάσεις έναν αρχηγό κράτους, είναι μια καλή ευκαιρία να ζήσει λίγες στιγμές πίνοντας τον καφέ του στο θορυχτό Αβέροφ. Εδώ φαινόταν και φαίνεται και η αρχοντιά του Έλληνα, βέβαια. Ο οποίος μπορούσε να ζει σε τέτοιες συνθήκες, αλλά ταυτόχρονα να κερδίζει ναυμαχίες.
καθένται επί τραπέζια. Αυτά είναι τα σκεύη. Του πλοίου. Επίχρυσα και ασημένια. Επίσης, στολή επίσημη αντιπλοιάρχου μηχανικού της εποχής των Βαλκανικών πολέμων. Και το άγαλμα της Νίκης. Νίκης. Νομίζω δωρεά είναι αυτό, δώρο της εποχής. Όχι, αυτό είναι από, το πλοίο. Είναι από την πρώτη μέρα, γιατί έχει ημερομηνία το 11. Ακριβώς. Αυτό είναι το άγαλμα του Κουντουριώτη, είναι το αντίγραφο του αγάλματος που βρίσκεται κάτω στον προβλήτα. Βέβαια. Επίσης η... Αυτή είναι η στολή του ιατρού. Είχε μόνιμο ιατρό, αλλά είχε και μόνιμο ιερέα. Ήταν ο τρίτος στην αρχαιότητα, ήταν ο ναύαρχος, ο κυβερνήτης και ο τρίτος σε βαθμό αντιπλήρχος ήταν ο ιερέας που υπηρετούσε εδώ, ο οποίος είχε πολύ σοβαρά καθήκοντα. Δεν είχε μόνο να λειτουργεί και να κάνει τα ιερατικά. Είναι ψυχολογία. Να εμψυχώνει τον κόσμο κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας, όντας δίπλα τους στα λεβιτοστάσια, στα μηχανοστάσια, στα πυροβόλα. Και βέβαια, επειδή την εποχή των Βαλκανικών πολέμων και του Πρώτου Παγκοσμίου είχαν και πολλά αμόρφωτα παιδιά. Στις ανάπαυλες έπαιρνε τα παιδιά και τα μάθαινε ανάγνωση και γραφή. Εδώ μπαίνουμε στο εσωτερικό, στο θωράκιο, στο οχυρό του πλοίου. Εδώ βλέπετε τη θωράκιση από ατσάλι που δεν σκουριάζει, είναι αναλύωτο, ναι, πρωτογενές ατσάλι, 18 εκατοστά. Είναι η θωράκιση του πλοίου, η οποία βρίσκεται και εξωτερικά. Έχουμε διπλή θωράκιση. Και εξωτερικά στα πλευρά του πλοίου, ναι, και εσωτερικά. Ως το ρηχτό. Και δύσκολα μπορεί να διαπεράσει ένα βλήμα, δηλαδή. Έτσι. Για να το διαπεράσει, πρέπει να το βλήμα να είναι διαμέτρημα μεγαλύτερο, ναι, από τα 200 χιλιοστά που είναι η θωράκιση. Ειδικά για την εποχή εκείνη, ήταν εξαιρετικά απίθανο. Εδώ βρισκόμαστε τώρα σε χώρο. Καταρχάς υπάρχει ο μεγάλο αντλία του, ναι, γερανού. Ατμοκίνητη του γερανού του πλοίου για τα βαρέα αντικείμενα. Καλά, συγγνώμη κύριε Πρέτα, συντηρείται σαν να είναι καινούργια. Δηλαδή, πρέπει να πέφτει πολλή δουλειά, έτσι. Εδώ ο αγώνας πραγματικά είναι περήφανος για τον κόσμο. Πραγματικά εδώ είναι ο αγώνας καθημερινός. Και είναι και ένας χώρος και είναι αντάξιο της ιστορίας του πλοίου. Τα εργαλεία της εποχής για την επισκευή. Το μηχανικό υλικό. Εδώ είναι ο πάγκος των μηχανικών. Να, τα επίστατη φέκη εδώ, έτσι, ο πλοβαθρό. Εδώ είναι το έκτο τμήμα. Τα τμήματα, ναι, του αποβατικού αγήματος. Εδώ είναι το γραφείο μηχανής. Είναι, ναι, το κοντρόλ της μηχανής. Ακριβώς από κάτω έχουμε το μηχανοστάσιο, δύο μηχανές, ασάλτο, πανιδρομικές, τέσσερις κύλινδροι κάθε μηχανή, που κινούσαν δύο άξονες και δύο έλικες. Η υποδύναμη 19.000 ύπη, ναι, συνολικά και η ταχύτητα του πλοίου 23 κόμβοι, φοβερά υψηλή ταχύτητα για την εποχή, για τέτοιο μεγέθος πλοίου. Όταν το ταχύτερο τουρκικό με το οποίο ήρθε σε αντιπαράθεση δεν ξεπερνούσε τους 17 κόμβους. Και μιλάμε τότε για προσωπικό, περίπου πόσο ναυτών, πάνω από 600. 670 άτομα ήταν το πλήρωμα, ναι, στην ειρήνη. Στην πολεμική περίοδο έφτανε τους 1.200, γιατί επέβαιναν και αποβατικά αγήματα του ναυτικού, οι σημερινοί πεζοναύτες, ναι, οι οποίοι έκαναν αγώνα στην ξηρά για κατάληψη των νήσων. Και τα περισσότερα νησιά κατέληξαν από αξιωματική. Η αξιωματική ήταν 30. Εδώ έχουμε... Εδώ βλέπουμε αντικείμενα τα οποία έχουν σχέση με το πυροβολικό του πλοίου. Ναι, το σκόπευτρο. Τα μητρώα του πυροβολικού. Είναι προσωπικές, είναι φωτογραφίες, είναι πτυχία που τα έχουν δώσει απόγονοι ναυτών που υπηρέτησαν εδώ. Αυτό δίνει και δίνει μια ιερότητα στο πλοίο, διότι πλέον οι οικογένειες έχουν αποφασίσει ότι προσωπικά αντικείμενα των δικών τους ανθρώπων πρέπει να βρίσκονται σε αυτό το χώρο και όχι στο σπίτι τους. Εδώ αυτός ο χώρος που βλέπουμε είναι ένας από τους χώρους που κοιμόντουσαν οι ναύτες. Ναι. Όπως θα δούμε και σε διπλανό διαμέρισμα, οι ναύτες περίπου 60 κοιμόντουσαν σε αυτό το χώρο με μπράντες. Ναι. Έτρωγαν, όπως βλέπουμε στο τραπέζι που βρίσκεται εκεί, ναι, και η τρίτη δουλειά ήταν η φόρτωση του κάρβουνου. Α, εδώ είναι αυτό. 1500 τόνοι κάρβουνο έπρεπε να φορτωθούν σε δύο ημέρες. Ήταν μια πολύ, μέσα σε εισαγωγικά, βρωμερή δουλειά. Φανταστείτε το σκόνη, το κάρβουνο το οποίο γέμιζε τον τόπο. Πόσο ορυκτό, ορυκτό
κάρβουνο εισαγωγής από την Αγγλία κυρίως. Κατέβαινε με τον γερανό του πλοίου, αυτό εδώ το ο σάκος εδώ μέσα, σε αυτό το χώρο, και ο κάθε ναύτης με αυτή τη στολή έπαιρνε το, με το ζεμπίλι του, εργασίας τη στολή εργασίας, έπαιρνε το κάρβουνο, και όπου βλέπετε τις οπές, τις υποδοχές στο δάπεδο εδώ, με τα δικτυωτά, έριχνε το κάρβουνο μέσα, και από εκεί οδηγούνται στις ανθρακαποθήκες που βρίσκονται πλευρικά των λεβιτοστασίων. Μάλιστα. Μετά έπρεπε ο χώρος να καθαριστεί μετά από αυτό το διήμερο, στο οποίο συμμετείχε όλο το πλήρωμα εκτός του κυβερνήτου και του πρώτου μηχανικού, ναι, να καθαριστεί για να μπορέσουν να κοιμηθούν και να φάνε. Και ο ιερέας μαζί. Και ο ιερέας εμψύχωνε και έλεγε. Να έχουμε και τις στολές. Εδώ είναι το αποβατικό άγημα. Ναι. Τις στολές του αποβατικού αγήματος. Και η μπάντα του πλοίου που πάντοτε επέβαινε στο Αβέροφ, σαν ναυαρχίδα, έπαιζε κατά τη διάρκεια της ανθρακεύσεως εμβατήρια για να εμψυχώνει το πλήρωμα. Για να περνάνε ευχάριστα και να μην πέφτει το ηθικό τους, γιατί ήταν πολύ δύσκολη η εργασία. Όπως όλα κρίνονταν από τη λεπτομέρεια, έτσι. Πείτε μου ότι αυτός είναι ο κουβάς. Αυτός. Αυτό είναι το θαύμα το οποίο έγινε παραμονές της ναυμαχίας της Έλλης. Ο υπαξωματικός που βλέπετε εδώ, Σκόρδας, ναι, ο οποίος με αυτό το κουβά έκανε την λεγόμενη φασίνα, υποκελευτής πυροβολητής, έκανε φασίνα με αυτό το κουβά. Κάποια στιγμή, αφού είχε πέσει για ύπνο και εξύπνησε, είδε αποτυπωμένο επάνω στον κουβά αυτό, είδε αυτό εδώ το σχήμα του Αγίου, που είναι όχι σχηματισμένο με κάτι άλλο, αλλά από την ίδια την οξύδωση του κουβά. Δηλαδή δεν διαπιστώνεται, φαίνεται καθώς σαν ένα χειροποίητο, σαν να έχει ακουμπήσει χέρι. Δεν διαπιστώνεται τη χρήση από μελάνι όχι, ή κάτι άλλο. Όχι, όχι. Είναι από την ίδια την οξύδωση του κουβά. Είναι σε φυσική διεργασία, δηλαδή, εντελώς. Ακριβώς. Συγκλονίστηκε, άρχισε να το λέει στους συναδέλφους του, να τους φωνάζει, δύσπιστοι ερχόντουσαν και το βλέπαν, συγκλονίστηκαν όλοι, δάκρυσαν. Το πήρε τον κουβά αυτό και έτρεξε στον ναύαρχο. Μόλις το είδε, συγκινημένος βαθύτατα, είπε ότι ο Θεός στέλνει μηνύματα με διαφόρους τρόπους για να μας εμψυχώνει και να μας λέει τι πρόκειται να γίνει. Ξέρετε κάτι, θα νικήσουμε στην αμαχία που έρχεται, διότι το θέλει ο Θεός. Μαρκώνης. Εδώ είναι αντίγραφα των πομποδεκτών των Βαλκανικών πολέμων. Είναι ο πομπός τύπου Μαρκώνη αυτός. Τύπου Μαρκώνη. Είναι αντίγραφα τα οποία είναι λειτουργικά, τα οποία έχουν βοηθήσει ο Σύλλογος των Ραδιοτεχνών και το Μουσείο Ραδιοφώνου Ασυρμάτου. Αυτή είναι από τα αργοστόλια, το Μουσείο Παλιού Ραδιοφώνου. Εδώ βλέπουμε μια αυθεντική συσκευή ασυρμάτου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Λειτουργική και αυτή. Έχουμε τελειώσει την αναπαλαίωση με χορηγία του κυρίου Λασκαρίδη. Και μαζί και το Πρεμιό Λεβιτοστάσιο. Και οι συσκευές αυτές θα κατεβούν πλέον στο φυσικό τους χώρο στον ασύρματο πλέον. Και από τον επόμενο μήνα θα μπορεί κανείς να επισκέφτεται το χώρο αυτό κάτω. Είναι στο δάπεδο κάτω από εμάς. Κατά καιρούς και η Κυπριακή Δημοκρατία και η οικογένεια Λάτσι και το Ίδρυμα Ωνάση και άλλοι από το 1983 και μετά έχουν συνεισφέρει κάποια ποσά και όντως έχουν βοηθήσει στο να αναγεννηθεί αυτό το πλοίο. Εδώ βλέπουμε ένα κομμάτι από το προραίο πυροβόλο. Βλέπουμε το ατσάλι, το πρωτογενές, το οποίο είναι αναλύωτο στο χρόνο, και το πάχος, τα 20 εκατοστά, έχει κοπεί από το προραίο πυροβόλο, όπως θα δούμε. Αυτό είναι το τμήμα θωράκισης. Ακριβώς. Για να μπορεί να βλέπει κανείς μέσα στο πυροβόλο. Το έχουμε αντικαταστήσει με τζάμι. Ναι. Επειδή το πλοίο αυτό είχε μεγάλη ακτίνα δράσεως, λόγω του ότι ήταν μοντέρνες οι μηχανές και είχε πολύ κάρβουνο σαν φόρτο, χρειαζόταν πολύ αργά να ανεφοδιάζεται. Άρα λοιπόν, όταν έβγαινε ο τουρκικός στόλος, ξεμητούσε από τα δαντανέλια, το μόνο πλοίο που τις περισσότερες φορές ήταν έτοιμο να παρουσιαστεί και να τρέξει μπροστά τους ήταν το Αβέροφ. Και το βρίσκαμε μονίμως μπροστά τους. Και θορευτό, το διαβολοκόραβο. Το Σεϊτάν Παπόρ. Και μα πάλι το Αβέροφ μπροστά μας.
και θορυκτό. Εδώ είναι βλήματα από τα αντιεροπορικά πυροβόλα που είχε το Αβέροφ κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχουμε την ιστορία του Σταυρού. Ακριβώς. Θα ήθελα εγώ να αναφερθούμε σε αυτό, κυβερνήτρια. Όπως είπαμε προηγουμένως, διετάχθη να αυτοβυθιστεί το πλοίο στις παραμονές της εισόδου των Γερμανών στην Αθήνα. Ο ιερέας που υπηρετούσε τότε ήταν ο αρχιμανδρίτης Παπανικολόπουλος, που υπηρετούσε στο πλοίο και ήταν ένας από τους προτεργάτες μαζί με τον Πλωτάρχη τον Δαμιλάτη και τον Σημεφόρο τον Ηλιομαρκάκη που παρακίνησαν και όλο το πλήρωμα, ούτως ώστε να πάρουν το πλοίο, να μην υπακούσει διαταγή και να φύγει, να βγει στο Σαρονικό μέχρι να επιβεί ο κυβερνήτης, το οποίο είχε πάει στο Υπουργείο Ναυτικών για να αναιρέσει αυτή τη διαταγή. Η μηχανική του πλοίου, όταν ελήφθη η απόφαση να φύγουν εκείνο το βράδυ, η μηχανική του πλοίου κατασκεύασαν αυτό το σταυρό, το μεταλλικό, ο οποίος γράφει επάνω Μεγάλη Πέμπτη 1941. Ο Παπανικολόπουλος πήρε το σταυρό αυτό και ανέβηκε επάνω στην κόντρα γέφυρα, εκεί που παλιότερα καθόταν ο κουντουριώτης ακάλυπτος κατά τη διάρκεια των αμαχιών, και ακούμπησε το σταυρό εκεί και είπε: μέχρι να ανέβει ο κανονικός κυβερνήτης, αυτός θα είναι ο κυβερνήτης μας. Ο σταυρός αυτός καθηγιάστη αργότερα το 1943 στον Πανάγιο Τάφο. Μια σκληρωτική στιγμή. Από εδώ πάμε στο άλλο διαμέρισμα. Α, είναι εδώ... αυτό που περιγράψατε πριν. Ακριβώς. Γίνεται η αναπαράσταση πώς ήταν οι μπράντες που κοιμόντουσαν οι ναύτες. Οι μπράντες. Μπράντες. Οι ώρες. Οι ώρες οι γνωστές. Εδώ σε αυτό το χώρο κοιμόντουσαν περίπου 60-70 ναύτες. Βλέπετε πώς ήταν διαμορφωμένες οι ώρες. Τα τραπέζια στην οροφή. Α, για να δω. Συγγνώμη, επιτρέψτε μου. Τα τραπέζια. Αυτά τα τραπέζια που είχαν για τη σύντηση. Αυτό είναι για τη σύντηση. Βλέπετε ένα τραπέζι με τον πάγκο του πώς είναι κάτω. Άρα φεύγουν οι αιώρες, οι μπράδες, κατεβαίνει το τραπέζι. Τα τραπέζια, σύνταση, ακριβώς. Η τραπεζαρία δηλαδή, ανεβαίνει το τραπέζι. Ακριβώς. Και η τρίτη δουλειά την είδαμε δίπλα, μαζεύονται όλα και γίνεται το φόρτωμα του κάρβουνου στους, στους χώρους που... αυτούς, προς τις αντρακαποθήκες. Αφήνω μια κρεμότητα το υπόλοιπο... χώρο του καραβιού, τους υπόλοιπους χώρους, δεν είναι λίγοι, είναι πάρα πολύ. Είναι τεράστιο το πλοίο. Αφήνω μια κρεμότητα απέναντι στους τηλεθεατές. Θέλω να πάμε λίγο πάλι, όπως ξεκινήσαμε, μπροστά από τη σημαία, γιατί έχει τη δική της ιστορία αυτή η σημαία. Είμαστε. Και έτσι να σας χαιρετήσουμε, αν θέλετε, καθυλωμένοι μέσα μας, ψυχικά, από αυτή την εμπειρία. Ωραίο το ταξίδι μας. Βέβαια. Βλέπουμε τη σημαία μας. Ας πούμε δύο λόγια για τη σημαία, γιατί νομίζω αυτή η υπενθύμηση είχε ενδιαφέρον για τους τηλεθεατές μας. Η σημαία αυτή δεν έχει υποσταλεί 104 χρόνια τώρα από αυτό το πλοίο, από αυτό τον ιστό. Αυτή η σημαία μαζί με τη σημαία της Ακροπόλεως είναι οι μεγαλύτερες σημαίες θεσμικά που κυματίζουν στον ελλαδικό χώρο. Όταν το πλοίο γύρισε πάλι ως ναυαρχίδα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν απελευθερώθηκε η Αθήνα και έφερε την ελληνική κυβέρνηση στο Φάλιρο, εδώ στο Φάλιρο και την αποβίβασε. Την επόμενη μέρα που έγινε η επίσημη τελετή στο βράχο της Ακροπόλεως και ο τότε Πρωθυπουργός Παπανδρέου ύψωσε την ελληνική σημαία, η σημαία που ύψωσε ήταν αυτή του θωρυκτού Αβέροφ. Το θωρυκτό Αβέροφ σφράγισε και αυτή τη φοβερή στιγμή της απελευθερώσεως της Ελλάδος μετά από την σκλαβιά των 3,5 χρόνων. Μιλάμε για ένα θωρυκτό, επιχειρησιακά έτοιμο, εξυπηρετεί όλους μας
επιχειρησιακά, όπως μπορεί να διευκρινιστεί, να διευκρινιστεί στην εποχή, στο σήμερα, έτσι. Στο σήμερα. Και θα μπορούσε ανά πάση στιγμή να είναι ένας χώρος όπου αρχηγοί κρατών, οποιοδήποτε θέλει να ζήσει ένα κομμάτι ελληνικής ιστορίας, είτε έχει ελληνική καταγωγή, είτε απλά επισκέφτεται αυτή τη χώρα, και να του υπενθυμίσουμε πράγματα και πόσο βοηθήσαμε και εξυπηρετήσαμε ως Ελλάδα και τις συμμαχικές δυνάμεις, και πόσο ανατρέψαμε και σταματήσαμε και αποκόψαμε ανθρώπους που θα συνέχιζαν να αιματοκυλούν αυτόν τον πλανήτη. Νομίζω ένας καφές ή λίγες ώρες μια επίσκεψη εδώ και με τη δική σας ξενάγηση και με την εικόνα που θα πάρει και την αίσθηση που θα έχει, θα του υπενθυμίσει πολλά πράγματα, θα του διδάξει πολλά πράγματα. Έτσι, αυτή την φτωχή εντύπωση έχω, αν διαφωνείτε αυτό, σε κάτι. Όχι, ακριβώς αυτό. Το Αβέροφ, το ελληνικό ναυτικό, η Ελλάδα άλλαξε πολλές φορές τα τελευταία 100 χρόνια το ρου της ιστορίας. Και αυτό βγαίνει μέσα από το ταξίδι με αυτό το πλοίο. Θέλω να σας πω ότι η γνωριμία με τους ναύτες, με τους υπαξιωματικούς, αξιωματικούς και με εσάς, αγαπητή κυβερνήτα, είναι ένα μάθημα για μένα. Και ένα μάθημα ιστορίας, αλλά κυρίως μια υπενθύμηση σε μένα και με την ιδιότητα που έχω, ότι πρέπει πριν κρίνω ή πω οτιδήποτε αφορά την ιστορία του Αβέροφ, την ιστορία των Βαλκανικών αγώνων και όχι μόνο, είτε να περνάω μια βόλτα από εδώ, είτε να θυμάμαι, είτε να μνημονεύω στις κουβέντες τα όσα έμαθα από εσάς και από τους συνεργάτες σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλω να πω. Και εγώ ευχαριστώ και πραγματικά ήταν τιμή όλη αυτή η συνεργασία. Απλά θέλω να πω ότι είστε κυβερνήτες 100%. Δηλαδή σε όλα. Στο ύφος σας, στο πώς εδώ μας φερθήκατε, στη φιλοξενία σας, στο πειθαρχημένο ρόλο που πρέπει να έχουμε όλοι μας εδώ, για να βγει αυτό το τελικό αποτέλεσμα που απολαμβάνουν οι τηλεθεατές και κυρίως οι ομογενείς. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ για αυτή την όμορφη στιγμή που μου υπενθυμίσατε Ελλάδα, ένδοξη Ελλάδα, Ελλάδα των μεγάλων εικόνων και των μεγάλων αγώνων. Είναι αυτό που μας αξίζει και αυτό που θα έχουμε. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.